Εμείς θα επιστρέψουμε στο στούντιο και στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, τον κύριο Άκη Κωνσταντινίδη, έτσι για να συζητήσουμε τα ζητήματα του κλάδου. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα εκ των προτέρων να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί σίγουρα τα προβλήματά σα ε, εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι αρκετά. Λύσει δεν φαίνεται να δίνονται, κύριε Κωνσταντινίδη, και θέλω να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των α, αρκετών κενών και των ελήψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, σε ό,τι αφορά ε, τους αστυνομικούς, υπαλλήλου, ε, ελήψεις και κενά που χρόνο με το χρόνο, αν θέλετε, με τη συνταξιοδοτήση συναδέλφων σας, όλο και μεγαλώνουν. Ανταυτού, όπως βλέπουμε, yeah. να μην γίνονται οι αντίστοιχε κίνησεις από πλευρά της πολιτείας, ώστε αυτά τα κενά να καλυφθούν. Για να είμαστε ε, ακριβείς, ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελλείψεις. Δόξα τω Θεώ, ως, όπως έχουμε πει, ως αστυνομική διεύθυνση, ε, έχουμε πολύ ικανοποιητικό αριθμό. Το θέμα είναι ότι αυτός ο ικανοποιητικός και μεγάλος αριθμός, ε, ενώ αριθμητικά είναι όπως περιέγραψα σε ικανοποιητικό σημείο, είναι μεγάλο ηλικιακά. Αυτό τι σημαίνει... Δεν είναι ε, μάχημη ουσιαστικά. Εκτός το ότι δεν είναι μάχημοι, ε, σε βάθος 2-3 ετών, ε, οι περισσότεροι εξ αυτών αναγκαστικά θα φύγουν από το σώμα με αποτέλεσμα από τη στιγμή που όπως έγινε στο τελευταίο συμβούλιο στο οποίο είδατε κάναμε τιτάνες προσπάθειες ως Ένωση και εμείς και οι υπόλοιπες της επαρχίας. Εφόσον λοιπόν όπως περιγράψαμε δεν γίνει μια σταδιακή ενίσχυση, εμπλουτισμός να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια του προσωπικού, ε, όταν θα προκύψει το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή, αυτό ήταν και ο σκοπός της κινητοποίησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς, από πλευράς του Υπουργείου, της Κυβέρνησης, του Αρχηγείου, δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς το σκέφτηκε αυτό το μηδέν για όλη την επαρχία, δείχνει ότι το μοναδικό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή όλους αυτούς τους φορείς είναι η Αθήνα και μόνο η Αθήνα. Δυστυχώς αυτό είναι το συμπέρασμα και μακάρι, για μα δεν τελείωσε αυτή η υπόθεση. Μπορεί να χάθηκε μια μάχη όσον αφορά mm -hmm. το κομμάτι των μεταθέσεων. Ε, Εμεί θα προσπαθήσουμε στον Ιανουάριο, που είναι οι τακτικέ μεταθέσει. Αυτέ οι μεταθέσει ήταν οι συμπληρωματικέ. Mm -hmm. ε, θα προσπαθήσουμε θα κινητοποιήσουμε πιο πολύ και του τοπικού φορεί, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι ε, το ζήτημα. Ε, δεν είναι καθαρά, θα έλεγα, μόνο για του αστυνομικού, είναι και για την τοπική κοινωνία. Ε, αυτό που θα ζήσουμε σε λίγα χρόνια, εφόσον δεν υπάρξει μέρημνα, πιστέψτε με, θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία παρότι στου συναδέλφου μου. Ε, οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα, με ορίζοντα τι μεταθέσει που είναι στο τέλο Ιανουαρίου, θα κινητοποιήσουμε και περιφέρεια και δήμο και του δήμου. Ε, τους περιφερειακούς, προκειμένου και αυτοί να αναλάβουν καθένα τι ευθύνε τους. Δεν είναι ένα ζήτημα Επαναλαμβάνω, που αφορά αποκλειστικά και μόνο του αστυνομικού. Αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ουσιαστικά κινήστε με τη λογική, των φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Θέλετε να, έχετε, να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι ω αστυνομική ε, διεύθυνση, ω γενική αστυνομική διεύθυνση περιφέρεια Υπήρου, έτσι να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στι ανάγκε τη επόμενη ημέρα, ουσιαστικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά το επίπεδο αστυνόμευση, επειδή βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ε, και αυτό οφείλεται στο ότι από το 1996 που προέκυψε το αλβανικό ζήτημα και μετά η διεύθυνσή μας είχε την τύχη να έχει έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό συναδέλφων. Επειδή λοιπόν ε, έχουμε μάθει να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες στου συμπολίτε μα, θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Για να συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει και ηλικιακά, αλλά κυρίως αριθμητικά, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και γι' αυτό, όπω είπατε που χρησιμοποιήσατε αυτή την παροιμία. Γι' αυτό το λόγο ε, κάναμε όλη αυτή την, θα λέγαμε, κινητοποίηση και ε, όλος όλη αυτή την αλληλογραφία και τις ε, παρεμβάσεις. Ε, κύριε Κωνσταντινίδη, ε, υπάρχει ομοιρία εντό εισαγωγικών συναδέλφων σα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, για παράδειγμα, στην Αθήνα ή σε άλλε περιοχέ ανά την Ελλάδα και θέλουν λόγω εντοπιότητα να έρθουν στα Γιάννα και δεν μπορούν λόγω αυτή τη τακτικής από πλευράς ε, των αρμοδίων. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά αποκλειστικά τους αστυνομικούς. Γι' αυτό βάλαμε τον τίτλο «Είναι η μεγαλύτερη μορφή κοροϊδίας και εμπεγμού απέναντι στους αστυνομικούς». Και τι εννοώ, όταν όλο το, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ε, και η κυβέρνηση και η πολιτική και η φυσική ηγεσία επενούσε τους αστυνομικούς, τόσο για τη διαχείριση στο μεταναστευτικό ζήτημα, για τον COVID, για χίλια δυο κοινωνικά προβλήματα που αντί να βάλει αυτό που έπρεπε να έβαζε την αστυνομία, ε, αφού του επενούσε, έφτασε στο σημείο, ειδικά θα επαναλάβω για του συναδέλφου που βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο, ε, διότι είναι και πιο δύσκολο όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών, δηλαδή από αστυνομική άποψη, αλλά και όσον αφορά σε οικονομικά ζητήματα, διότι η ζωή στην Αθήνα είναι δύο και, και τρει φορέ από ότι. Λοιπόν, σε αυτού του ανθρώπου έκοψε το όραμα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια κάποια στιγμή να καταφέρουν να πάνε στου στόχου καταγωγή του. Όχι μόνο στα Γιάννενα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μιλάμε για συναδέλφου οι οποίοι λόγω του γεγονότο ότι λόγω όλα τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων υπήρχαν ελάχιστε προσλήψει, φεύγανε με το σταγονόμετρο, αλλά φεύγανε. Mm -hmm. ε, έχουν φτάσει πλέον 18, 19, 20, 23 χρόνια υπηρεσία να υπηρετούν οι περισσότεροι εξ αυτών σε, σε αυτέ τι συνδίκε που περιέγραψα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, μιλάμε για όπω περιγράψατε για συνθήκε ομοιρία ε, και εκτό το κομμάτι που αφορά την τοπική κοινωνία όσον αφορά την αστυνόμευση, ένα ακόμη πολύ σημαντικό λόγο που κάναμε αυτέ τι παρεμβάσει ήταν και για αυτού του συναδέλφου. Μάλιστα. Απάντηση τελικά σα έχει δοθεί γιατί είχαμε μηδέν συμπληρωματικέ μεταθέσει, κύριε Κωνσταντινίδη. Και σα φοβίζει μήπω ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, επειδή και στι ανακοινώσει σα Τόσο ω Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, όσο και οι υπόλοιπε αντίστοιχε ενώσει τη περιφέρεια, ε, αφήνατε να εννοηθεί, ή μάλλον λέγατε ξεκάθαρο, ότι αυτό που στηρίζεται είναι η Αθήνα, το κέντρο. Φοβόσαστε ότι θα ακολουθηθεί μια τέτοια διαδικασία και στι επόμενε μεταθέσει, είτε τακτικέ αυτέ είναι ε, είτε συμπληρωματικέ. Γιατί πιστεύω... εκεί σίγουρα είναι μεγαλύτερα τα να προβλήματα πιστεύω... έτσι, από πλευρά εγκληματικότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, συγγνώμη σα διάκουσα... Ε, για άλλο ολοκληρώσετε ναι. ε, ε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σίγουρα είναι τα ζητήματα της εγκληματικότητα, είναι άλλα τα μεγέθη, αν θέλετε, και του πληθυσμού και της έκτασης στην Αττική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδυναμώνεις και την περιφέρεια ή να μην ενισχύσεις την περιφέρεια, όχι να την αποδυναμώνεις, να μην ενισχύσεις την περιφέρεια. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την, το νομό Αττικής, δεν μιλάμε για ότι όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε προσλήψεις. Είχαμε ένα τεράστιο αριθμό που μπορούν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι. Ε, και γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε υπήρξε όλη αυτή η αντίδραση από 58 ενώσεις. Δεν φοβόμαστε κάτι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα μηνύματα που στέλνουμε και εμείς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και άλλε ενώσεις, αυτοί που είναι να τα λάβουν τα έχουν λάβει. Ε, επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι με δελτίο τύπου που έκανε ο Υπουργός Προστασία του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρουρικάκος, είπε ότι στο επόμενο τακτικό, στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου για τι τακτικές μεταθέσει, θα γίνει μια γενναία ενίσχυση τη περιφέρεια. Mm -hmm. Εμεί λοιπόν είχαμε έξι άτομα στι τελευταίε μεταθέσει. Μια γενναία φαντάζομαι ότι θα είναι άνω των 20. Αυτό θα έλεγα εγώ γενναία. Τώρα, αν θέλει ο κάθε υπουργό ή κάθε κυβέρνηση δύο-τρει μήνε πριν τι εκλογέ να για ακόμα μία φορά, αλλά θα έλεγα σε, σε, τέτοιο βαθμό με δελτίο τύπου, να διαψεύσουν σε του. Δεν, είναι, δεν νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να φοβόμαστε είμαστε εμείς, αλλά αυτοί που αυτοαναερούνται. Μάλιστα. Ε, τα έχετε θέσει τα ζητήματα αυτά, κύριε Κωνσταντινίδη, και στον ε, ε, αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου, επειδή κατάγεται από την περιοχή. Ε, έχετε κάνει συζητήσει, γιατί αρκετέ ήταν και οι επισκέψει του κυρίου Οικονόμου και στη δική μα περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είπατε προχθές για παράδειγμα με τον κύριο Αμυρά. Ναι. Δεν είναι ο Καθήλην αρμόδιο όμω. Σίγουρα δεν είναι το δικό του το χαρτοφυλάκιο. Μπορεί να μεταφέρει κάποια πράγματα. Δεν είναι ο πλέον αρμόδιο όμω. Ναι. Επαφέ είχαμε τον Ιούλιο. Μεταβήκαμε στο αρχηγείο. Ε, είχαμε συνάντηση με τον αρχηγό. Ε, για να είμαι ειλικρινή, δεν μα έδωσε. Και ο αρχηγό δικό μα, έδω, ναι, Δεν, έτσι, δεν, έτσι, δεν μας έδωσε. Έτσι, Εντάξει, δεν, δεν σημαίνει ότι. Καταρχήν, αυτή η απόφαση ήταν για όλη την επαρχία. Ε. Ε, η εντύπωση που μας έδωσε σε εκείνη τη συνάντηση τέλη Ιουλίου δεν ήταν ότι θα υπάρξουν μεδενικέ μεταθέσει. σα ίσα, -ίσα του εξηγήσαμε. Ε, Γνώστη είναι τη περιοχή. Θα το δω, μα είπε το ζήτημα στι έκτακτε μεταθέσει. Δεν μα έδωσε μια τέτοια εικόνα. Ε, θα έλεγα ότι ευνηδιαστήκαμε ε, δυσάρεστα ω προ αυτή την εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι την περίμενε ε, ούτε η Πανελληνική Ομοσπονδία, Ούτε είχε κάποιο προηγούμενο, ούτε και κάποια λογική εξήγηση. Δηλαδή, δεν μπήκαμε σε λογική να επικοινωνήσουμε με τον Υφυπουργό όλο το προηγούμενο διάστημα, διότι. Θεωρούσατε δεδομένο ότι δεν θα έχετε. Μάλλον ναι, θεωρούσατε ότι δεν θα έχετε. Είναι υπάρχει κάποια κάποιο πρόβλημα. πράγματα δυστυχώ που τα τελευταία χρόνια τα αυτονόητα ε, δεν είναι δεδομένα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό, όχι μόνο για την αστυνομία. Ε, γενικότερα. Οπότε, εμεί όμω επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα κάναμε επαφέ, όπω σα είπα, δεν είχαμε τέτοια ακούσματα. Αυτό προέκυψε ε, τελευταίε τρει-τέσσερι μέρε πριν τη διενέργεια του Συμβουλίου. Μάλιστα. Ε, και στι δηλώσει που είχατε κάνει πριν από λίγε ημέρε, με, με αφορμή αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντινίδη, ε, είχατε κρούσει, μάλλον είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι ίσω θα απαντήσετε δυναμικά. Ε, είναι κάτι το οποίο παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων. Θα περιμένετε τι τακτικέ μεταθέσει και αναλόγω θα πράξετε στην συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, όπω έχετε διαπιστώσει και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και από τι υπόλοιπε ενώσει, πλέον εμεί έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, επειδή ο χρόνο περνάει, mm -hmm. έχει εξαντληθεί η υπομονή μα. Ε, θα έλεγα ότι κάποιοι την υπεύθυνη στάση που δείξαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σεβόμενοι και την υγειονομική κρίση και γενικότερα τα υπόλοιπα προβλήματα που ανέκυπταν. Κάποιοι λοιπόν ενδεχομένως αυτή τη στάση των σωματείων να την είδαν ως αδυναμία. Εμείς όπως είπα την, είχαμε μια υπεύθυνη στάση γιατί πρώτα και κύρια σεβόμαστε τους συμπολίτε μας, τους Έλληνες πολίτες. Δεν βγήκαμε, μας έκοβαν άδειε, μας... κάναμε υπερορίες, φεύγαμε στον Εύρο αυθημερών διότι ε, αυτό είναι το καθήκον μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργό μας υποσχέθηκε ε, εν μέσω κρίσης και υγειονομική και με την ε, Τουρκία με τους ε, μετανάστες ότι θα το δει προσωπικά. Εμείς κάναμε υπομονή ε, πλέον από εδώ και πέρα σε κάθε... αυτό γι' αυτό κάνουμε συναντήσεις και με τους τοπικούς βουλευτές, τους ε, υφυπουργούς ε, και το επόμενο διάστημα ενημερώνουμε και την τοπική κοινωνία και τους ίδιους ότι τίποτα από ό,τι είχε και προεκλογικά και κατά τη διάρκεια της θητείας, όπως είπα ο ίδιος ο Πρωθυπουργό μας εξήγηλε, δεν έχει υλοποιηθεί κανένα από τα κύρια ζητήματα και θεσμικά και οικονομικά. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα θεσμικά και τα, τα οικονομικά αιτήματα τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή κύριε Κωνσταντινίδη. Κοιτάξτε, το, το πρώτο και κυριότερο είναι η αναγνώριση της επικοινωνότητας του επαγγελματό μας, το οποίο στις προηγούμενες εκθέσεις ΔΕΘ, η αντιπολίτευση συνέχεια εγκαλούσε Τι, ότι είναι τους επικεν... Μπράβο, ναι. ε, με συμπληρώνετε, δεν τα θυμάστε κι εσείς. Σε τοπικό επίπεδο, πάλι προεκλογικά, είχαμε το επίδομα παραμεθορίου. Ε, όσον αφορά τριτοτέταρτα ε, ζητήματα, όπως ήταν τα νυχτερινά, και τα... οι ώρες και αυτά είναι που επικαλούνται ότι μας τα έχουν ικανοποιήσει, είναι ζητήματα στην ατζέντα που τα είχαμε έκτα έβδομα αιτήματα με πολύ μικρό κόστος. Τα κύρια ζητήματα λοιπόν είναι η επικινδυνότητα mm -hmm. και όσον αφορά οι αποφάσεις του ΣΤΕ, όπου μας είχαν δεσμευτεί ότι θα σεβόταν τις αποφάσεις ε, για να πάνε η μισθή το 2022 στο επίπεδο του 2012. Που αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι ότι ζητάμε εμεί ε, αυξήσει. Ουσιαστικά αυξήσεις. ζητάτε να αποκατασταθεί δηλαδή, το ναι, μισθολόγιο σα πριν την οικονομική κρίση. Να πάει όχι πριν την οικονομική κρίση, το 2012. 12. Για να καταλάβετε, για να ακούει και ο κόσμο, στην οικονομική κρίση γίνανε σε όλου του δημοσίου μία σειρά περικοπών. Στα σώματα ασφαλεία και στα ειδικά μισθολόγια, μα ονόμασαν ειδικό μισθολόγιο. Μα έβαλαν μαζί με του γιατρού. Δηλαδή, εγώ κατάλα... μάθαμε ότι εμεί είμαστε στο επίπεδο των γιατρών το 2012. Μας βάφησαν λοιπόν ειδικό μισθολόγιο και μα έκαναν και δεύτερε περικοπέ. Αυτέ ξεχωριστά έχουμε φάει τι πρώτε περικοπέ που όλο το δημόσιο είχε υποστεί και εμεί ω σώματα ασφαλεία υποστήκαμε και δεύτερε περικοπέ. Εκεί λοιπόν ήρθε το Συμβούλιο τη Επικρατεία ε, είδε τι ε, ενστάσει μα, τι αγωγέ που κάναμε και αποφάσισε ότι αυτό δεν είναι σύνομο. Και έθεσε ένα όριο ότι, όπω όλοι, έτσι και οι αστυνομικοί. Δυστυχώ, έχουμε φτάσει το 2022, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η σημερινή ε, έχει σεβαστεί αυτέ τι αποφάσει. Έγινε το 2017 ένα νέο μισθολόγιο, το οποίο σε καμία περίπτωση εφαρμόστηκε το 2018, δεν έχει σεβαστεί αυτή την απόφαση. Του 2014 που λέει για επαναφορά το μισό του 2012. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα προεκλογικά ήταν όλα στην ατζέντα τη σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώ, εξαντλείται τετραετία, δεν έχει υλοποιηθεί κάτι από αυτά. Μάλιστα. Και κυρίω ό,τι αφορά την επικοινωνία, αν θέλετε, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί στα οικονομικά ζητήματα μπορούν να επικαλεστούν διάφορα λάση. Ό,τι αφορά, αν θέλετε, την επικοινωνία του επαγγελματό, όταν αυτή η επικοινωνία έχει αποδειχθεί στην πράξη με του ε, δεκάδε συναδέλφου σα που έχουν χάσει τη ζωή του εν ώρα καθήκοντο ή που ταλαιπωρούνται από τραυματισμού σοβαρού έτσι ε, κατά την εκτέλεση του καθήκοντο, ε, νομίζω ότι είναι πλέον Μεγαλύτερη απόδειξη ότι το επάγγελμά σα είναι επικίνδυνο. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι, όπω λέτε και εσεί, παρά τι όποιε δεσμεύσει, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει στην πράξη. Αυτό που κάθε πολίτη, όπω και εσεί το αντιλαμβάνετε, η σημερινή κυβέρνηση, τη μόνη εξέλιξη που είχαμε, έχει κάνει μία επιτροπή για να καταλήξει αν είναι το επάγγελμά μα επικίνδυνο. Δηλαδή, στην ουσία να κολυσιοργήσουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή ότι δεν το κάναμε γιατί περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο κάποιος πολιτικός φορέας το εξαγγέλει προεκλογικά, το δέχεται σε όλες τις συναντήσεις μας, πάνοντας στην κυβέρνηση πρέπει να κάνει ένα φορέα για να αποδείξουμε την επικοινωνότητα. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτό το φορέα, απλά δείχνει ότι στα ζητήματά μας υπάρχει μία κολυσιεργία. Ενώ υπάρχουν επαφές, ενώ φαίνεται δίνονται συγχαρητήρια, ενώ θα έλεγα ε, υπάρχει μια αντιμετώπιση, μια έξωθεν καλή μαρτυρία, όσον αφορά στην εξέλιξη των ζητημάτων μας υπάρχει στασιμότητα. Mm -hmm. ε, σας, όπως σας είχα ενημερώσει και κατηδίαν σήμερα, ε, ενώ είχε γίνει μια εξαγγελία από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην έκθεση για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι κάποιες περικοπές που λόγω μνημονίων... Ε, για το Ταμείο Πρόνοια Δημοσίων Υπαλλήλων το 1% το έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, το είχαν και οι αστυνομικοί ε, από 1η του 2023. Ε, θα πάψει πλέον ένα μικρό, δεν είναι τη τάξη μεγάλο, πολύ μικρό, αλλά έστω και αυτό το μικρό ε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μήπω και ε, με όλη αυτή την ε, κρίση που έχουμε με τα καύσιμα, με τι ανόδου τιμών. Κάτι, μιλάμε mm -hmm. τη τάξη τώρα των 12-13 ευρώ. Λοιπόν, ψηφίστηκε σήμερα μας ήρθε το σχέδιο νόμου. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρει ότι η περικοπή το 1% για όλου του δημοσίου υπαλλήλου ε, αναστέλλεται, δηλαδή θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα από πρώτο πρώτο. Στη mm -hmm. δεύτερη παράγραφο, για τα σώματα ασφαλεία, mm -hmm. για το στρατό και mm -hmm. για την αστυνομία, mm -hmm. κράτησε 1%. Mm -hmm. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι μπεγμός και αν κάποιοι νιώθουν ότι στηρίζουν τα σώματα ασφαλεία. Τι να πω. αφήνω στην κρίση σα. Ε, επειδή μιλήσαμε για επικινδυνότητα, έχετε σταθεί στο πλευρό και αν δεν κάνω λάθο ήταν και η συνάδελφό σας η οποία συμμετείχε και στην προχθεσίνη συνάντηση με τον κύριο Αμυρά, με τον υφυπουργό περιβάλλοντος. Έχετε κάνει και έχετε σταθεί στο πλευρό, πλευρό τη συναδέλφου σα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από τρομοκρατική επίθεση στην Αθήνα η οποία δίνει τον δικό του αγώνα και έχει την πολιτεία. Απέναντί τη ουσιαστικά, κύριε Κωνσταντινίδη, για να καταλάβει ο κόσμο, έτσι. Ναι, ήταν, ένα, ήταν στο ΑΤΑ Αγία Παρασκευή. Ε, γύρω στου 99 πυροβολισμού, η συνάδελφό μα που υπηρετεί σήμερα στα Ιωάννινα ήταν από τι πιο, θα έλεγα, πολύ βαριά τραυματισμένη. Παρέμεινε σχεδόν 25 μέρε, αν θυμάμαι καλά, σε καταστολή. Ε, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, σειρά επεμβάσεων. Ε, και όπω καταλαβαίνετε, κάποιε πληγέ δεν επουλώνονται στο ψυχολογικό κομμάτι. Να μην το αναφέρω αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι μα. Όπω και έχει και κάποιε μόνιμε αναπηρίε όσον αφορά το χέρι τη ε, και τον ε, μισό των πνεύμονα. Όπω λοιπόν προείπατε, αντί να έχει συμπαραστάτη την πολιτεία, την είχε απέναντί τη ε, για... πήγε και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο. Και εκεί που νόμισε ότι αφού τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία, ήρθε το δημόσιο και άσκησε αίτηση αναιρέσεω. Ότι αυτό δηλαδή, αν το διαβάσει, δηλαδή είναι εξωφρενικό, ότι αυτέ οι αποφάσει που έβγαλαν τα δικαστήρια, ότι κατά παράβαση, κατά παράβαση, δηλαδή το, το, έβγαλαν ότι ήταν υπερβολικό αυτό που έκανε και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο. Ε, θα έλεγα ότι το ζήτημα αυτό το είδε ο Υπουργός ε, ε, θα έλεγα, μα έκανε εντύπωση και αυτό το είδε πολύ με το όπως θα περιμέναμε κι εμεί. Mm -hmm. Τι επόμενες μέρες α, του στείλαμε και ένα. Γιατί δεν το γνώριζε. Ε, και εμεί, μια επαφή θέλαμε να έχει και με τη συνάδελφο, να τον ακούσει και από το αρχείλ τη ίδια συναδέλφου. Ε, θα το δει το ζήτημα, και θέλω να πιστεύω ότι με την παρέμβαση και του υφυπουργού. Να φτάσουν, να το ακούσουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί είμαι σίγουρο ότι δεν έχουν φτάσει στα κατάλληλα αυτιά, αυτιά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Παρότι εμεί πέρυσι που το πρωτομάθαμε, γιατί μέχρι τότε η συνάδελφο ε, κρατάει πολύ χαμηλού τόνου, mm -hmm. δεν το είχαμε μάθει κι εμεί. Ε, πέρυσι προφανώ δεν εισακουστήκαμε, είναι τώρα 12 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί όπως είπαμε στην ανακοίνωσή μας, δεν περιποιεί τιμή στην πολιτεία αυτή η αντιμετώπιση προς τη συνάδελφο και προς τα σώματα ασφαλείας. Θέλω να πιστεύω ότι και με την παρέμβαση του κυρίου Αμυρά, ε, ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος. Μάλιστα. Μακάρι να λήξει όλη αυτή η υπόθεση. Ε, έτσι, όπω είπατε και εσεί νωρίτερα, σίγουρα για τη σιδάρα αδελφό σα, οι πληγέ δεν οπουλώνονται, κυρίω οι ψυχικέ. Τουλάχιστον όμω να λάβει τέλο όλη αυτή η περιπέτειά τη, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ε, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή στο παρελθόν συζητούσαμε πάρα πολλέ φορέ ε, για ελλείψει σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασία. Τα δικά σα μιλούσαμε για παροπλισμένα οχήματα. Έχει αλλάξει η εικόνα ω προ αυτό σήμερα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών της σημερινής διακυβέρνησης ε, έγινε μια ενίσχυση όσον αφορά σε υλικά και σε οχήματα. Mm -hmm. Όχι όμως αυτή που θα περιμέναμε, δηλαδή ήταν της τάξης, κάλυψε περίπου 15 με 20% όσον mm -hmm. αφορά το προσωπικό. Οχήματα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όμως το θέμα με την αστυνομία είναι ότι είναι όλα αναλώσιμα. Δηλαδή τι θέλω να πω... Δεν μπορεί με μία προμήθεια μία φορά στα τρία-τέσσερα χρόνια. Να λες ότι έλυσε το πρόβλημα. Ναι. Ε, προκύπτουν ζητήματα, ανακύπτουν συνέχεια. Γιατί, Γιατί βάζουν προπολογισμό όσον αφορά στι συντηρήσει, στα ελαστικά. Καλά, για στολέ και για εξοπλισμό των συναδέλφων. Σα είπα ένα 10-15% έλαβε. Οι υπόλοιποι και εδώ και 15-20 χρόνια από την τσέπη μα. Αυτό το προσπερνάω για να πάω στα, στα οχήματα. Όσον αφορά τα οχήματα, θέλει μία συνεχή παρακολούθηση στο ζήτημα. Δεν γίνεται προϋπολογισμό, με προπολογισμό, γιατί είδατε, έγινε αυτό το πράγμα με τον Εύρο. Έγινε με τον COVID, όπου το κοπήκαν άδειε, είχαμε συνεχόμενε περιπολίε. Έπρεπε κάθε τρει και λίγο να γίνονται παρεμβάσει, προκειμένου από κωδικού να μεταφέρονται χρήματα. Δεν γίνεται με προπολογισμό και με κλειστό πρόγραμμα να λειτουργήσει η αστυνομία. αστυνομία Καλό ή κακό, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει αύριο μεθαύριο. Έχουμε μετακινήσει ανα πάσα στιγμή. Πρέπει λίγο το ζήτημα να μην το βλέπουμε μόνο ω μια κίνηση εντυπωσιασμού να στέλνουμε δηλαδή 20-30 οχήματα ή να κάνουμε μια προμήθεια σε υλικά μία φορά και μετά να σταματάμε. Θέλει συνεχή παρακολούθηση ε, με μικρό προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν, ε, δεν επαρκεί αυτό το πράγμα. Πρέπει στα επόμενα χρόνια να αφήσουν το, να το δουν κάπως προκειμένου να υπάρχει ευελιξία ε, για τα σέρβις και για τα αναλώσιμα. Μάλιστα. Ε, σε ό,τι αφορά, ε, και είναι το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή πολλές φορές ή μάλλον γίναμε τα προηγούμενα χρόνια, αν θέλετε, μάρτυρες με κλείσιμο αστυνομικών τμήματων, με απομάκρυνση των συνοριακών από την παραμεθόριο περιοχή και αυτό Ξέρετε, δημιουργούσε και ένα ζήτημα ανασφάλεια στου κατοίκου. Εκεί έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα ή οι δυσκολίε εξακολουθούν να υπάρχουν. Κοιτάξτε. Και να ότι και υπάρχει ασφάλεια χάρη στο φιλότιμο, αν θέλετε, των συναδέλφων σα, των λιγοστών που υπηρετούν σε αυτέ τι περιοχέ τι πιο απομακρυσμένε. Δεν του συζητάμε ότι υπάρχει φιλότιμο και, στα, και στην Μεθόριο και στην πόλη. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, απλά να σα πω κάτι, ότι αν για να το συνδέσω και με το αρχικό ζήτημα αν συνεχίσει η αντιμετώπιση αυτή όσον αφορά ε, την ενίσχυση με προσωπικό από το, και κοιτάμε μόνο το κέντρο την Αθήνα, ε, αυτό που είμαστε σήμερα θα είναι όχι απλά πολυτέλεια, θα είναι όνειρο θερινής διχτός. Μπορεί αυτή τη στιγμή στη Μεθόριο να μην είναι η αριθμή συναδέλφων που είχαμε πριν 10 χρόνια, mm -hmm. είναι όμως σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό ε, σκεφτείτε ότι σε περιοχές, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ε, αυτή η τέτοια αριθμή είναι στα κέντρα των πόλεων. Mm -hmm. Είναι, θα έλεγα, σε ικανοποιητικό βαθμό, θα θέλαμε να είναι καλύτερα, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις ε, έχουν αναγκάσει την διοίκηση. Mm -hmm. Έχει, mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι και το αλβανικό δεν είναι όπως ήταν πριν Βέβαια, μερικά έχουν χρόνια. Βέβαια, αλλάξει σίγουρα. Σε, σε κάθε περίπτωση όμω, θα έλεγα ότι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη Μεθόριο επαρκούν προ το παρόν. Πρέπει όμω να το δούμε, να το δουν και οι τοπικέ κοινωνίε, τι οποίε μετά τον Δεκέμβριο εμεί θα τι επισκεφτούμε και θα κάνουμε συναντήσει μαζί του, να το δουν διότι αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, θα έχουμε προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Αυτή είναι όμω η πραγματικότητα. Και πρέπει να τα λέμε τώρα. Δεν θέλω μετά δηλαδή να βρεθούμε σε κάποιο πάνελ ή κάπου αλλού και να, να λέμε κύριε Κωνσταντινίδη, πως στάσαμε μέχρι εδώ και δεν είχατε εντύπωση. Εσείς, εσείς έχετε προειδοποίησει. Έχετε προειδοποίησει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, για μία ακόμη φορά.